Καλή σας μέρα. Γεια σας, καλημέρα. Πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα να έχουν διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή στην κοινότητα σε σχέση με τη διαχείριση της πανδημίας? Και αν μιλάμε για την Κύπρο, θα έλεγα ότι τα πράγματα είναι ιδανικά αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε μια πάρα πολύ καλή επιδημιολογική εικόνα, η οποία ουσιαστικά είναι από το τέλος Απριλίου στα ίδια επίπεδα, αλλά και σε καλύτερα ακόμα. Είδαμε και ότι τις περασμένες μέρες είχαμε και για 5 συνεχόμενες μέρες μηδενικά κρούσματα. Θα έλεγα ότι καταφέραμε πολύ καλά και μειώσαμε πολύ γρήγορα την καπήλη της επιδημίας και μέχρι τώρα το διατηρούμε εκεί. Είμαστε τώρα πολύ μέσα στην τρίτη φάση πλέον αποκλιμάκωσης. Από εχθές κιόλας έχουμε επιπλέον χαλαρώσεις μέτρων. Επιτρέπονται ακόμα μεγαλύτερες συναθρήσεις. Αλλά είμαστε σε μια πάρα πολύ καλή φάση, όπως έχουμε ξαναπεί. Ωστόσο, όπως πολύ σωστά μόλις αναφέρατε και ο κ. Ανέστος είπε και για την προειδοποίηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, επειδή τα πράγματα είναι καλά στην Κύπρο, δεν σημαίνει ότι είναι καλά σε όλο τον κόσμο. Αντίθετα, θα έλεγα, περισσότερες από τις μισές χώρες που έχουν πληγεί από τον κορονοϊό δεν έχουν καταφέρει να ελέγξουν την κατάσταση. Έχουμε το νέο επίκεντρο που είναι η Νότιος Αμερική. Εκεί πέρα, ειδικά στην Βραζιλία, είναι τεράστιο το πρόβλημα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουμε μια εκ νέου αύξηση, ενώ είχαν αρχίσει να κάνουν ένα πλατό. Τις τελευταίες μέρες παρατηρείται μια αύξηση και πάλι. Βλέπουμε και άλλες χώρες. Γιατρέ, μια από τις χώρες που βλέπουμε αύξηση είναι και η Γερμανία. Και για μας είναι ακόμη στη λίστα Α στα αεροδρόμια μας. Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει κάτι εκεί, να φύγει από τη λίστα ασφαλείας? Όταν βλέπουμε τον αριθμό κρουσμάτων γενικά, κοιτάμε και άλλους δείχτες, όπως έχουμε μάθει και στην Κύπρο, γιατί η εκτίμηση των χωρών του εξωτερικού γίνεται βάσει πολλών επιδημιολογικών δείχτων και όχι μόνο ενός. Οπότε συγκεκριμένα για τη Γερμανία θα σας πω το εξής. Φάνηκε μια αύξηση όντως και ο αριθμός αναπαραγωγής, ο RT, έχει μια αρκετά μεγάλη αύξηση πάνω από ένα, αλλά οφείλουμε να επισημάνουμε ότι αυτό στην Γερμανία παρατηρήθηκε λόγω τοπικών κρουσμάτων, έτσι, τοπική εισρωή. Άρα γι' αυτό είχαμε εκείνα τα lockdown σε δύο περιφέρειες, λέτε. Ναι. Δεν είναι γενικό μάλιστα, το κακό. Δεν είναι γενικό ακριβώς και είναι από συγκεκριμένους χώρους, από κάποια εργοστάσια, παραγωγής κρεάτων κτλ. Το ίδιο και σε άλλες χώρες. Οπότε τα κοιτάμε και αυτά. Η Γερμανία εξακολουθεί να ελέγχει καλά την κατάσταση. Έχει και ένα σύστημα υγείας το οποίο όσο αφορά στη διαχείριση θεωρείται το καλύτερο σύστημα υγείας. Όμως, κύριε καθηγητά, χθες μας ήρθε ακόμη ένα κρούσμα από άλλη χώρα, πάλι στο αεροδρόμιο. Είναι επιβάτης από τη Βουλγαρία. Προχθές είχαμε άλλα δύο. Κάποιοι συνάδελφοί σας λένε ας πάμε σε τεστ από όλους όσοι θέλουν να έρθουν στην Κύπρο για να τελειώνουμε. Γιατί όταν κάνεις δειγματοληπτικό και βρίσκεις μια αναλογία 3 στα 600 ή 2 στα 300, σημαίνει ότι και στους υπόλοιπους που ήρθαν υπάρχουν κρυφά κρούσματα και δεν τα εντοπίσαμε. Αυτό είναι αλήθεια. Θα πρέπει να δούμε όμως την τάση και όχι να κρίνουμε από μία μέρα, από μία μόνο παρατήρηση. Συμφωνώ μαζί σας ότι και αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που γίνεται αυτός ο δειγματοληπτικός έλεγχος. Μην ξεχνάμε ότι ήταν μία απόφαση της περασμένης εβδομάδας. Γιατί γνωρίζαμε ότι 20 του μήνα απλά θα σταματούσαν οι έλεγχοι από τις χώρες κατηγορίας Α. Ωστόσο, και η κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει δειγματοληπτικά. Αν λοιπόν παρατηρηθεί ότι υπάρχει αυτή η τάση, ίσως πάμε πίσω και συνεχίσουμε να. Αν περιμένουμε όμως κι άλλο, δεν μπορεί να γίνει ζημιά. Εδώ είναι η ισορροπία που θα θέλαμε από εσάς την ανάλυση σας. Είναι καλή η ερώτησή σας. Δεν θα το έλεγα, γιατί παραμένει πάρα πολύ χαμηλή πάλι η συχνότητα. Θα σας το πω και αλλιώς. Και στην Κύπρο βλέπαμε, μέχρι πριν μια εβδομάδα, βλέπαμε 1 στα 1000, 2 στα 1000. Και πάλι ήταν δειγματοληπτικός ο έλεγχος στην Κύπρο. Δεν ελέγξαμε όλους τους πολίτες της Κύπρου. Ωστόσο, η ζημιά δεν έγινε. Γιατί δεν έγινε? Γιατί πάλι ακολουθούνται τα υπόλοιπα μέτρα που πρέπει. Άρα, όταν το γνωρίζουν ακόμα και οι ταξιδιώτες ότι και πάλι κρατούν τα μέτρα, μην ξεχνάμε ότι αυτοί που έρχονται στην Κύπρο δεν διαφέρουν από τους υπόλοιπους πολίτες της Κύπρου. Δηλαδή, και πάλι θα πρέπει να κρατάνε κάποια βασικά μέτρα. Αποστάσεις, υγιεινή χεριών, υγιεινή του αναπνευστικού κτλ. Παρακολούθηση των συμπτωμάτων. Άρα, δεν είναι κάτι το οποίο μέσα σε μία ή δύο μέρες μπορεί να οδηγήσει σε εκτόξευση περιστατικών. Απλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να παρατηρούμε από κοντά. Και το συζητάμε και με την συμβουλευτική ομάδα, ώστε να δούμε πώς θα πάει τις επόμενες μέρες και να δούμε αν θα καταλήξουμε σε κάποιες άλλες συστάσεις. Ποιο είναι το καταληκτικό μας χρονοδιάγραμμα που λέμε ελάτε τώρα πρέπει να πάρουμε απόφαση? Δεν υπάρχει καταληκτικό χρονοδιάγραμμα, γιατί κάθε μέρα τα παρακολουθούμε. Κάθε μέρα τα συζητάμε.
και κάθε μέρα συζητάμε και τις παρατηρήσεις αυτές τις επιδημιολογικές. Άρα δεν θα έλεγα ότι υπάρχει καταληκτικό. Μόλις φανεί κάτι, αμέσως το συζητάμε και λέμε αν θα καταλήξουμε σε κάποια επιπλέον εισήγηση. Μέχρι τώρα δεν έχουμε φτάσει εκεί, αλλά σας λέω μέρα με τη μέρα τα βλέπουμε και το έχουμε υπόψη μας. Να είστε καλά.